και πριν, κυρία Πρόεδρε, στις τεράστιες καταστροφές που υπάρχουν στη Βόρεια Εύβοια και η οποία έχει αποκοπεί. Και ο κύριος Πρωθυπουργός, στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι είπε? Ότι η υπόθεση της πολιτικής προστασίας πρέπει να μετατραπεί σε οριζόντια, λέει, προτεραιότητα όλων των πολιτικών μας. Αυτό, κύριε Υπουργέ και κύριοι της κυβέρνησης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ορισμός του ανορθολογισμού και της αναποτελεσματικότητας. Δηλαδή, η αποσπασματική και ευκαιριακή αντιμετώπιση των αντίστοιχων αναγκών. Χωρίς να υπάρξει, δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και οι αντίστοιχες υποδομές που απορρέουν από αυτό το σχέδιο θωράκισης της λαϊκής περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής από τα φυσικά φαινόμενα, από τις πλημμύρες, τις φωτιές ή τους σεισμούς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η τοποθέτηση αυτή του κύριου Πρωθυπουργού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μετατρέψει τις απαραίτητες αυτές τις υποδομές ως μαϊντανό, στην κυριολεξία, των υποδομών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε και είπατε ότι η επιχειρηματικότητα είναι στο DNA των Ελλήνων. Και είπατε για 900.000 επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο νομικός ορισμός. Άμα δούμε όμως την οικονομική ουσία, το 80% από αυτές είναι βιοπαλαιστές, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, και το υπόλοιπο 20% είναι για το καπιταλιστικό κέρδος. Δηλαδή, από ανάγκη οδηγούνται στο να γίνουν, να ανοίξουν ένα μαγαζί, μια βιοτεχνία, είτε αυταπασχολούμενοι. Και το κάνουν αυτό μόνο και μόνο για την επιβίωσή τους. Ήταν αναγκαία επιλογή. Και στο κάτω της γραφής έχουν τα ίδια συμφέροντα οικονομικά, κύριε Υπουργέ, το εμπορικό της γειτονιάς από την αλυσίδα πώλησης ετοίμων ενδυμάτων? Όχι. Αντίθετα συμφέροντα έχουν. Και αυτός ο ανταγωνισμός συνθλίβει το μικρό πάντοτε και συγκεντρώνει και σωρεύει και περισσότερο. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι οι πολιτικές σας τη μονοπόληση της αγοράς εξυπηρετούν και την ισχυροποίηση των μεγάλων σε βάρος των μικρότερων. Απλώς οι μικροί προσπαθούν να επιβιώσουν συσσωρεύοντας όλο και περισσότερα χρέη. Και τέλος, με αυτή την τροπολογία, επιτρέψτε μου να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία πραγματικά τρομοκρατείται σαν την ακρίβεια, κύριε Υπουργέ. Έχει φοβηθεί πλέον με αυτή την τροπολογία. Δηλαδή, το ότι θα αναγράφονται οι τιμές των αποκυπευτικών στο ή καταναλωτής και θα... σε τι θα αλλάξει, πώς θα βελτιώσει τη ζωή των λαϊκών, ή θα τρέχει ο άλλος να πάρει την ντομάτα από το ένα σούπερ μάρκετ, το αγγούρι από το άλλο, την ελιά από το τρίτο για να φτιάξει μια σαλάτα. Μόνο και μόνο η σπατάλη χρόνου και χρήματος για τη μετακίνηση δεν θα αντιμετωπίζει τίποτα επί της ουσίας. Άπλος είναι ο φερετζές σε μια προσπάθεια να συγκαλύψετε τις πραγματικές αιτίες που σχετίζονται ακριβώς με τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, που έχουν εκτινάξει την ακρίβεια. Και οι πρόταση του ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, είναι σαφέστατη απέναντι στις ακρίβεια. Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, πλήρη αποκατάσταση των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και όχι μόνο, και τρίτον, κατάργηση της έμεσης φορολογίας. Τρεις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως, μπορεί να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την ακρίβεια, αλλά για να αντιμετωπιστεί επί της ουσίας η ακρίβεια, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ίδιο το σύστημα που το γεννά, δηλαδή ο καπιταλισμός.